9. Έτσι εγκρίνεται. Πάμε 30. Κύριος Μπαρμπουνάκης, αν θέλει να μιλήσει για το θέμα αυτό. Λοιπόν, κρατείτε. Κρατείτε από τον κύριο Μηταφίδη. Τι είπατε? Κύριο Μπαρμπουνάκη, στο βαθμό που θα ήθελε εδώ, να συμμετάσχει στη συζήτηση. Να το ψηφίσουμε. Γεια σας, κύριε Μπαρμπουνάκη. Αγαπητέ συνάδελφοι. Λοιπόν, το 30 να το συζητήσουμε τώρα, να αποδεσμεύσουμε και τον κύριο Μπαρμπουνάκη. Εκτός αν θέλει να μείνει να παρακολουθήσει τη συνεδρία. Το κλείνουμε, κύριε Μεταφίδη. Ποιος θα είναι να μιλήσει? Ελάτε, κύριε Μεταφίδη. Θα προτιμούσα να μιλήσει ο ίδιος. Δεν είναι εδώ ο Μπάμπη. Καταρχήν, η έκθεση βιβλίου έγινε μέσα στο χώρο της έκθεσης, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτό δεν αναφερόμαστε. Επομένως, για ποια διαλειτουργίας μιλάμε? Αλλά το κράτησαμε για να, με αφορμή αυτό, να αναφερθώ σε ένα άλλο πονοκέφαλο που έχουμε, στο πω έτσι, διαρκείες, που αφορά βέβαια την Θεοφύλου 13, στην οποία συστεγαζόμασταν, το Σύνδρομο Δημοκρατών, και αποβληθήκαμε με απειλές ότι είμαστε παράνομοι καταληψίες, με αγωγές ύψους μισθωμάτων πλήρωτων 150.000 ευρώ, ενώ εκεί βρισκόμασταν, όπως ξέρετε, με απόφαση που είχε υπογράψει ο νυν αντιπρόεδρος κ. Βενιζέλος ως υπουργός πολιτισμού. Προκειμένου αυτό να εκποιηθεί, το ακίνητο έγινε θέμα και εδώ. Και θέλω να γίνω συγκεκριμένος. Πληρώναμε μαζί με τον Σύνδεσμο Εκδοτών, συστεγαζόμενοι φορείς, η Εταιρεία Διάσης Ιστορικών Αρχείων που την εκπροσωπώ, το λογαριασμό του ρεύματος. Και παρά το ότι ο νόμος, αγαπητοί συνάδελφοι, και έγινε και δύο φορές θέμα στη Βουλή, λέει ότι τα δημόσια ακίνητα, μάλιστα όταν δεν αποφέρουν και εισόδημα, κάθε άλλο παρά εισόδημα αποφέρουν, δεν οφείλουν την καταβολή αυτό του περιβόητου ΕΤΔΕ. Και θέλω να πω εδώ και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, γιατί βλέπω εκεί και τον αντιδήμαρχο, τον μάλιστα, αρμόδιο, ότι αν δεν ήταν ο Δήμος της Σαλονίκης, θα έχει καταρρεύσει το ακίνητο. Λοιπόν, επί του θέματος τώρα, για το πρόστιμο. Κύριε Καπόν, θέλετε να μας πείτε για το πρόστιμο λίγο τι γίνεται? Είναι από αυτά τα πρόστιμα τα οποία είναι στενάχωρα και δύσκολα θέματα. Πρώτον, πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι έχει τροποποιηθεί ο σχετικός νόμος και το συγκεκριμένο πρόστιμο επιβλήθηκε όχι από υπηρεσίες του Δήμου ή και οθελώς, αλλά μετά από συγκεκριμένη καταγγελία που έγινε στο αστυνομικό τμήμα, όπου δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Το αν η έκθεση πραγματοποιείται εντός της Διεθνούς Εκθέσεως ή της Χάνθη ή οπουδήποτε αλλού, κύριε Μηταφίδη, δεν έχει πλέον κατά τον νόμο καμία απολύτως σχέση. Πρέπει να λαμβάνεται μια σχετική άδεια, όπως προβλέπει ο καινούριος νόμος, η οποία μάλιστα είναι και ανέξοδη. Δεν αφορά τέλη κοινοχρήση του χώρου ή κάτι τέτοιο εδώ, οπότε είναι απλώς πρόστιμο, γιατί δεν υπήρχε συγκεκριμένη άδεια για την έκθεση. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα από τον Δήμο παρά να επιβάλλει το συγκεκριμένο. Αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, κύριε Καπών, γιατί έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το εγκρίνουμε ή όχι? Διότι σύμφωνα με τον, νόμο, αυτά τα πρόστιμα έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Είναι καινούργια νομοθεσία. Περίμενε στο μου λίγο. Άρα το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει και αλλιώς. Από την που έρχεται εδώ. Πώς είπατε? Η υπηρεσία γράφει. Η υπηρεσία μας απέστειλε στο Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας το ταυτά ρυθμό, είναι το έγγραφο με το οποίο ενημέρωσε, ότι η απόφαση επιβολής τυχόν διοικητικής, λέει, κύρωσης, δηλαδή προστίμου, θα ληφθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Θεσσαλονίκης, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως και για τα άλλα πρόστιμα, κύριε Πρόεδρε, που έρχεται, έχει δικαίωμα το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αρνητικά. Λοιπόν, βέβαια, εδώ πέρα δεν υπήρξε μια αυτενέργεια του Δήμου για να κάνει έλεγχο επί του χώρου, εκεί στο χώρο εκεί πέρα. Έτσι. Υπήρξε μια καταγγελία προφανώς, γιατί το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου έκανε τον έλεγχο. Αυτό βεβαίωσε και τον έλεγχο.
δέχτηκε την καταγγελία και έκανε τον έλεγχο. Τώρα ποιο την κάνανε, δεν έχει σημασία. Ο κ. Μάτσης έχει κάτι να πει. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αν δεν κάνω λάθος υπάρχει σε εξέλιξη και ένα άλλο, μια άλλη έκθεση βιβλίου, η οποία γίνεται αυτόν καιρό, στο υπόγειο, στην Αριστοτέλους. Εκεί έχει ληφθεί άδεια ή σε λίγο θα μας έρθει παρόμοια απόφαση και για εκεί, γιατί και εκεί μπορεί κάποιος να κάνει καταγγελία. Πού γίνεται έκθεση? Στο κατώρι του βιβλίου, έκθεση του Συνδέσμου Εκδοτών. Δεν ρωτάω απλώς εάν για εκεί έχει ζητηθεί άδεια, γιατί αύριο μπορεί να κάνει κάποιος άλλος και εκεί καταγγελία και να έχουμε το ίδιο ακριβώς ζήτημα. Και να ξανάρθει το θέμα σε δύο συνεδριάσεις, σε τρεις συνεδριάσεις, σε πέντε και να πάμε ξανά στα ίδια από την αρχή. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω, θα μπορούσε ίσως ο κύριος Βαρμπουνάκης να μας πει, διότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια δυσάρεστη θέση. Λοιπόν, τι κοστίζει η χορήγηση άδεια? Ατελώς. Άρα λοιπόν, γιατί να μην πάρουν άδειε οι άνθρωποι? Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Αυτό γιατί δεν τίθεται από την αρχή? Κύριε Μπαρμπουνάκη, αφού κάνετε έκθεση, οφείλετε να πάρετε μια άδεια, η οποία δίνεται ατελώς, από ό,τι λέγει. Λοιπόν, δεν το γνώριζαν οι άνθρωποι, δεν βγάλαν άδεια, έγινε έλεγχος. Συγγνώμη κύριε Παπαθεμελή, να μιλήσουμε και να δούμε και τις δύο όψεις. Υπάρχει και η νομιμότητα. Σου λέει ο άλλος δεν έβγαλε άδεια, σε γράφω. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Εμείς λέμε τώρα, αν το Δημοτικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο όλους αυτούς τους λόγους, δηλαδή ότι υπήρχε άδεια στο σύνδεσμο εκδοτών σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης αδείας για να πραγματοποιηθεί η έκθεση βιβλίου και τα λοιπά, άρα λοιπόν να πάρουμε μια απόφαση κι εμείς και να πούμε ότι λόγω της άγνοιας αυτής συγχωρείται για πρώτη και τελευταία φορά και δεν επιβάλλουμε πρόστιμο. Συμφωνείτε? Ότι είναι έκθεση βιβλίου που είναι προϊόν πολιτισμού. Μα γι' αυτό το λέμε τώρα. Δεν το λέω εκ του περισσού είναι αυτό. Προφανώς αυτός είναι ο λόγος. Ας γραφεί λοιπόν ότι είναι αποφορά βιβλίου και έκθεση βιβλίου. Λοιπόν. Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αποφάσεις αυτές περνάνε από την αποκεντρωμένη. Λοιπόν, ό,τι απόφαση και να πάρουμε, ανάλογα με το ποια είναι η πραγματική ερμηνεία του νόμου που θα δώσει η αποκεντρωμένη, αυτή θα ισχύσει. Και έσταση να κάνουμε ακόμα. Δεν παίζει ρόλο εν τέλει για την νομιμότητα αν πουλάει βιβλία, αν πουλάει ψάρια, αν πουλάει παπούτσια. Αν επιβάλλεται μια άδεια ότι πρέπει για να κάνεις παζάρι πρέπει να έχεις μια άδεια, δεν παίζει ρόλο ότι πουλάς. Αναφέρουν κάποιους λόγους οι άνθρωποι. Λένε, ας πούμε, ότι η μίσθωση του χώρου, επειδή αφορούσε το χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, δεν απαιτούσε άδεια από το Δήμο. Τέλος πάντων, όμως, επικρατεί μια νομική πλάνη. Μια νομική πλάνη. Ας το. Είναι συγνωστή. Εντάξει. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο όργανο και επομένως αποφασίζει και απορρίπτει το πρόστιμο που επευλήθηκε. Αλλά θα ήταν κύριε Παπαθεμελή να είναι κυρίαρχο όργανο. Συμφωνεί το σώμα? Συμφωνεί. Αφού τα ξέρετε. Ότι ο ομοφόνος δεν εγκρίνει την επιβολή διοικητικού προστήμου. Λοιπόν, πάμε στο